Από το χειμώνα στο καλοκαίρι, από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Συνήθως, μάλιστα, Μπάμπη, ο καιρός ο ίδιος μας το θυμίζει αυτό, καθώς ο ουρανός είναι πάντα μοιρασμένος. Από εδώ έχει ήλιο και από εδώ έχει πάντα σύννεφα, τα οποία τέτοια ώρα περίπου στο τελείωμα της εκδήλωσης ξεκινάνε να μας θυμίζουν ότι μας εγκαταλείπουν οι ανοιξιάτικες βροχές για το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, και μπορεί φέτος αυτό να μην επαναλήφθηκε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, το Φεστιβάλ Βιβλίου έρχεται για μια ακόμη χρονιά, την 37η, για να μας θυμίσει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του βιβλίου στη ζωή μας. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία των έργων των συγγραφικών, αλλά και των εκδοτικών οίκων, που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε σε αυτές τις περιόδους κρίσης, που με τη δουλειά τους παράγουν το αποτέλεσμα που κρατάμε στα χέρια μας και που πολλές φορές, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, τίνει να αντικατασταθεί από ένα λάπτοπ, από ένα iPad, από μια ταμπλέτα. Εγώ χαίρομαι γιατί υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν. Και ένας από αυτούς, ο προτεργάτης αυτών, είναι ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης, ο οποίος σε πείσμα των καιρών, εδώ και 37 ολόκληρα χρόνια, μάχεται για να κρατήσει το Φεστιβάλ Βιβλίου όρθιο. Και εμείς, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το έχω πει και το λέω κάθε χρόνο από αυτό το βήμα, είμαστε δίπλα του. Είμαστε φέτος, έχουμε θέσει την αιγίδα μας, υπό την οποία γίνεται φέτος το Φεστιβάλ Βιβλίου, και όπως είπα πέρσι και θα το επαναλάβω, είμαστε και στη διάθεση του Μπάμπη του Μπαρμπουνάκη, ενός ανθρώπου που εκτιμώ προσωπικά ιδιαίτερα, που πιστεύω στο έργο του και που όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία και τη σπουδαιότητα να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στην πόλη μας και να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαστε λοιπόν στη διάθεση του Μπάμπη ως Περιφέρεια για να δούμε πώς θα βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκά ή εθνικά, για να στηρίξουμε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που σήμερα κάνει μόνος του. Και αν από πέρσι μέχρι φέτος, Μπάμπη μου, δεν βρεθήκαμε για να το κάνουμε αυτό πράξη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν φταίς ούτε εσύ που δεν ήρθες, ούτε εγώ που δεν ήρθα. Αυτό είναι αποτέλεσμα του να είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον, ενώ αγαπιόμαστε τόσο. Οπότε σήμερα, παρουσία όλων σου των φίλων, όλων σου των συνεργατών και όλων σου των ανθρώπων και των ανθρώπων του βιβλίου, έχω να σου κάνω μία πρόταση. Σε καλό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και του χρόνου να περπατήσουμε μαζί στη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να έχεις ρόλο ουσίας, να μπορείς να λειτουργείς πραγματικά και αποτελεσματικά για τον πολιτισμό, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ Βιβλίου για μια ακόμη χρονιά. Συγχαρητήρια, Μπάμπη.